Στην Πάτρα βρέθηκε ο τέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και ιστορίας. Προσδοκίες και κίνδυνοι από την αναθεώρηση του Συντάγματος». Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν προσκεκλημένος της Πελοποννήσου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη και τον κύκλο ιδεών για την εθνική ανασυγκρότηση για να αναπτύξει προβληματισμούς, εμπειρίες και προτάσεις στο κοινό της Πάτρας. Γιατί εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για τις κεντρικές τράπεζες να παρεμβαίνουν και να ασκούν νομισματική πολιτική. Εδώ η κρίση είναι και κρίση ταυτότητας, εθνικής ταυτότητας και ευρωπαϊκής ταυτότητας. Είναι μια κρίση ασφάλειας, δηλαδή μια κρίση ανασφάλειας, με όλες τις έννοιες του όρου. Υπάρχει μια ανασφάλεια αστυνομική, γιατί έχουμε νέες μορφές εγκληματικότητας. Υπάρχει μια ανασφάλεια απέναντι σε ασύμμετρες απειλές, γιατί υπάρχουν νέες μορφές τρομοκρατίας. Υπάρχει ανασφάλεια γιατί συμπλέκεται η εξωτερική ασφάλεια, η στρατιωτική, με την εσωτερική ασφάλεια. Γιατί όσα συμβαίνουν στην Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και στις μεγάλες εστίες πολέμου μεταφέρονται στις ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από τον κίνδυνο των νέων ευέλικτων μορφών τρομοκρατίας. Το βιβλίο του αποτελείται από ένα κράμα επιστημονικών δοκιμίων, επίκαιρων πολιτικών άρθρων και διατύπωσης θέσεων με επίκαιρο και διαχρονικό χαρακτήρα. Ο διακεκριμένος πολιτικός και διανοητής στοχάζεται πάνω στο ελληνικό και το διεθνές πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα, αναζητώντας ασπίδες στα δημοκρατικά κεκτημένα, με προσήλωση στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και με αγωνία για μια βιώσιμη διέξοδο. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Πάτρα Παλάς, οι συγγητές ήταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θανάση Ζούπας και ο λογοτέχνης Κώστας Λογαράς. Επέδειξε σύνεση αλλά και γόνιμη αποφασιστικότητα. Έδρασε πολύ λιγότερο με οξύτητα και περισσότερο με ευελιξία και την αναγκαία μετριοπάθεια, αναδεικνύοντας στα πιο κρίσιμα χρόνια τη στόφα ενός πολιτικού με βαθιά γνώση της ιστορίας και σωστή εκτίμηση των πραγμάτων. Τώρα, 4 χρόνια αργότερα, το 2019, μπορεί η δικαστική εξουσία με μία απόφαση να ασκήσει τα μνημόνια. Τα μνημόνια που δεν έσκησαν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο μπορεί να τα ασκήσει η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λέγοντας ότι κακώς έγιναν οι περικοπές, ας πούμε, στα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων, ή κακώς έγιναν οι περικοπές από το 2012 και μετά στις συντάξεις, και ότι τώρα πρέπει να βρούμε πρόσωπους πόρους ανάλογα με την εκδοχή και την ερμηνεία των αποφάσεων 4 δις, 9 δις, μέχρι 29 δισεκατομμυρίων, και να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να έχει προϋπολογισμό και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.